Καλησπέρα κύριε Καστούρα. Καλησπέρα κύριε Σαμολαδά. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και την παρουσία σας τηλεφωνικά στο Real FM 107,1. Πάντοτε χαίρομαι να ανταμώνουμε από κοντά, αλλά επειδή είναι πολύ σύντομες πια αυτές οι επικοινωνίες οι ραδιοφωνικές, θέλω να τα πούμε, να κερδίσουμε χρόνο και να τα πούμε κατευθείαν τηλεφωνικά. Ποια είναι καταρχάς η εικόνα όσον αφορά στην προσβασιμότητα των ξενοδοχείων? Τα πιστοποιημένα ως φιλικά για άτομα με αναπηρία δωμάτια είναι λειτουργικά ή όχι? Καταρχάς να πω ότι ο λεγόμενος αναπηρικός τουρισμός είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία και ήταν το εφαλτήριο για να ιδρύσω τη μετάβαση το 2018. Είχα ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό μου μπροστά στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όμοιο με αυτό του 17 που έχασαν 3 άτομα τη ζωή τους από μια λάθος στροφή ενός τουρίστα. Και έμεινα 45 μέρες χωρίς αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα ούτε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με μετατροπή για άτομα με κινητική αναπηρία. Οπότε ένας Έλληνας που θέλει να πάει, παραπληγικός, που θέλει να πάει σε έναν άλλο τόπο, αεροπορικός, και να νοικιάσει, ένας ξένος να έρθει στην Ελλάδα, δεν μπορεί να βρει ένα όχημα να μετακινηθεί. Πρώτον, επειδή δεν θα μπορούσα να πάω στο εξωτερικό όπως έκανα κάθε χρόνο, επέλεξα κοντινούς προορισμούς με τη σύντροφό μου και τότε διαπίστωσα ότι τα πιστοποιημένα, όπως είπατε, ως φιλικά για άτομα με αναπηρία δωμάτια, δεν είναι καθόλου μα καθόλου λειτουργικά. Έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Καστούρα, πρόσβαση από την είσοδο του ξενοδοχείου μέχρι του να μπει στο δωμάτιο, ούτε. Μετά μπαίνεις και μόνο πηγαίνεις, δηλαδή για να βγεις πρέπει να πας με την όπισθεν. Είναι τόσο στενά όχι χώρα. Μόνο αυτό. Όχι. Ακόμα και η πρόσβαση προς το δωμάτιο είναι ελλιπής. Γιατί βάσει νόμου πρέπει το δωμάτιο για το άτομο με αναπηρία να είναι στη μικρότερη δυνατή απόσταση πάνω σε τάπητα, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη μετακίνηση του αμαξιδίου. Μέσα στο δωμάτιο δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου τάπητες, πρέπει να είναι το δάπεδο για τον ίδιο λόγο. Πρέπει εγώ να μπορώ να πηγαίνω γύρω-γύρω από το κρεβάτι, να μπορώ να ανοίξω την ντουλάπα, να μπορώ να κρεμάσω κάτι στην ντουλάπα, να μην είναι η βέργα στα 2 μέτρα. Mm-hmm. Να μπορώ να μπείτε στο μπάνιο. Να είναι λειτουργικό το μπάνιο, όχι μόνο να μπω, να έχει ειδικά ήδη υγιεινή, τη λεκάνη, τον κεκλειμένο καθρέφτη, τον ειδικό νεροχύτη, να μπορώ στο λουτρό να μην σφινώσω κάπου μέσα. Πιστέψτε με, επειδή ταξιδεύω πάρα πολύ και προσωπικό και για το επαγγελματικό μου αντικείμενο στον φαρμακευτικό χώρο, η συντηρητική πλειοψηφία των δωματίων αυτών δεν είναι λειτουργικά. Πώς τους πιστοποιούν όμως? Πώς τους πιστοποιούν? Υπάρχουν κάποιες, χθες είχα αυτή την κουβέντα με τη Βούλα την Πατουλίδου, με τον οποίο συναντήθηκα όχι με την ιδιότητά της ως αντιπεριφερειάρχης, αλλά με την ιδιότητά της ως πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Και το ίδιο πράγμα είχα πει και με τον Βασίλη τον Κιτήρα, τον Υπουργό Τουρισμού. Υπάρχουν 4-5 εταιρείες οι οποίες πιστοποιούν αυτά τα δωμάτια. Και θέλω να πω σε όλα τα άτομα με αναπηρία, έχουν το δικαίωμα όταν πάνε σε ένα ξενοδοχείο και διαπιστώσουν ότι το πιστοποιημένο δωμάτιο δεν είναι λειτουργικό, να ζητήσουν από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου το όνομα της εταιρείας που το πιστοποίησε. Ως feedback στο Υπουργείο για το ποιος κάνει, δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Αυτές τις μέρες, την Παρασκευή, ξεκινάει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατόμων με Αναπηρία. Το ξέρει, κύριε Σαμολαδά, ότι υπάρχει πρόβλημα στην έβριση δωματίων για τους αθλητές? Γιατί δεν μπορούν να βρουν κατάλληλα δωμάτια. Ναι. Μου φαίνεται απίστευτο το πόσο μιλάμε για, τέλος πάντων, αποδοχές και πώς πρέπει να γίνουμε όλοι πιο, να έχουμε μεγαλύτερη συνέστηση και να ενσκύψουμε πάνω από τέτοιου είδους καταστάσεις και προβλήματα και τελικά να μην αλλάζει τίποτα. Είναι εξωπραγματικό. Κύριε Καστούρα, ας πούμε, μια πονηρή σκέψη που θα κάνει κάποιος που μας ακούει είναι, ναι, ότι δεν έχουν μεγάλο όφελος τώρα οι ξενοδόχοι ή οι άνθρωποι που είναι στην εστίαση και στην ψυχαγωγία για να κάνουν, να διαμορφώσουν ειδικά, να μπορούν να έρχονται τα άτομα με αναπηρία, γιατί δεν είναι τόσο πολλά. Ισχύει αυτό, δηλαδή δεν θα έχουν κέρδος από αυτό? Όχι. Είχα πάει το 2019 προ-COVID στο Μιλάνο με έναν φίλο και μου είχε πει: ρε, εσύ εδώ έχει πολλούς ανάπηρους. Λέω, πρώτον, λέγονται άτομα με αναπηρία,
Και δεύτερον, στη Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι περισσότεροι. Απλά στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, λεγόμαστε αόρατοι άνθρωποι. Γιατί λόγω των ελλειπών υποδομών δεν βγαίνουν τα περισσότερα από τα άτομα να περνάνε από τα σπίτια τους. Αυτό θέλω να αλλάξω. Τις υποδομές και την νοοτροπία. Είναι οι δύο παράγοντες που κρατάνε εγκλωβισμένα τα άτομα να περνάνε στα σπίτια τους. Και το αυτό το ότι δεν είναι πολλά τα άτομα και ποιον να εξυπηρετήσουν, δεν το πάω στο γράμμα του νόμου, ότι βάσει νόμου πρέπει να έχουν την ποσότητα των δωματίων τους. Πάω στο πνεύμα του νόμου ότι το δωμάτιο αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε. Ναι. Οποιοδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν θα το έχουν κλειδωμένο μέχρι να έρθει ένα άτομο με αναπηρία. Ναι. Εγώ πολλές φορές. Πρέπει να του το πείτε όμως, γιατί ξέρετε, αυτοί το βάζουν το καρτελάκι, λέω από αυτό είναι για αναπηρία, μην το δώσουμε πουθενά αλλού. Κοιτάξτε, επειδή μιλάω συχνά με εργαζομένους σε ξενοδοχεία, σε ρεσεψιόν, τους προτρέπω να μην τα δίνουν αν δεν έχουν πληρότητα. Όχι, καταλάβατε τι θέλω να πω. Ότι το βάζουν στο μυαλό τους, ότι δεσμεύουν τουλάχιστον ένα δωμάτιο. Μου φαίνεται πάντως εξωπραγματικό. Είπαμε ότι δεν υπάρχουν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στη χώρα μας τα οποία να είναι προσαρμοσμένα για άτομα με κινητική αναπηρία. Κύριε Καστούρα, θα περιμένετε όμως, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε δίμηση επικαιρότητα. Όταν επιστρέψει η στάση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως τα τρένα και τα λεωφορεία, αν έχουν έλλειμμα προσβασιμότητας και τι γίνεται και στα πλοία, στα καράβια. Έχω κρατήσει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό, τον επικεφαλής της μετάβασης, κύριο Γιάννη Καστούρα. Συζητάμε για τον αναπηρικό τουρισμό, για την μη πρόσβαση τελικά σε επιστοποιημένα δωμάτια ξενοδοχείων. Είπαμε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τα οποία να είναι προσαρμοσμένα για άτομα με κινητική αναπηρία και για τους τουρίστες, αλλά και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Καστούρας, ότι μπορεί να συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα και να μείνει το άτομο με αναπηρία χωρίς το δικό του όχημα. Δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί για το επόμενο διάστημα. Και αναρωτιέμαι, κύριε Καστούρα, ποια είναι η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τρένα, λεωφορεία, πλοία έχουν έλλειμμα προσβασιμότητας. Μπορείτε να μπείτε ακόμα και σε ένα ταξί, θα έλεγα εγώ. Καταρχάς να πω εν συντομία ότι για τα δωμάτια των ξενοδοχείων είμαι σε επικοινωνία με τον πολύ δραστήριο πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, τον Ανδρέα Τρομανδρίνο, και μετά την διεθνή έκθεση, δηλαδή τελειώσει το high season, θα ξεκινήσει η μετάβαση, την αξιολόγηση των δωματίων στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης συμβουλευτικά, όχι ελεγκτικά, ούτως ώστε να δώσω το feedback πίσω, να δώσουμε το feedback στις διευθύνσεις των ξενοδοχείων και να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις. Αναφορικά τώρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τα λεωφορεία δεν το συζητάμε. Δεν μπορώ να μπω εγώ σε ένα λεωφορείο. Στα τρένα μπορώ να μπω. Περιέγραψα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Δύο πράγματα θέλω να πω σε αυτά που λέτε. Το πρώτο είναι ότι άτομο με αναπηρία δεν είναι μόνο αυτό που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ναι. Άτομο, τα έχουμε ξαναπεί μαζί, έτσι. Ναι. Απλά εκεί είναι μια κατάσταση η οποία είναι μόνιμη. Από ό,τι καταλαβαίνω και πρέπει να εξυπηρετείται διαπαντός. Άτομο με αναπηρία είναι και αυτός που θα έχει για ένα χρονικό διάστημα πατερίτσες. Επίσης, το εμποδιζόμενο άτομο. Το εμποδιζόμενο άτομο. Εμποδιζόμενο άτομο είναι και η μητέρα ή ο πατέρας με το παιδικό καροτσάκι. Με το βρεφικό καροτσάκι. Που δεν μπορεί να διασχίσει σε μερικές περιπτώσεις ούτε το πεζοδρόμιο ούτε το δρόμο. Τώρα για την προσβασιμότητα στο μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, τον ΟΑΣΤ, έγινα μάρτυρας πριν από κανένα μήνα σε ένα λεωφορείο που περίμενε μια κοπέλα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Μαζί της ήταν συνοδός της, ο πατέρας της υπέθεσα. Έφτασε το λεωφορείο. Σταμάτησε ο οδηγός στο λεωφορείο στη μέση του δρόμου, σε έναν δρόμο κεντρικό του Ευόσμου που έκλεισε την κυκλοφορία και καταλαβαίνετε τι δημιουργήθηκε από πίσω. Ξεκλείδωσε από κάτω τη ράμπα. Βοήθησε και αυτός και ο συνοδός για να ανέβει η κοπέλα με το αναπηρικό αμαξίδιο στο λεωφορείο. Τι έγινε μετά, όταν ήθελε να φτάσει κάπου το κορίτσι, δεν μπορώ να ξέρω. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν δεν έχει συνοδό και αν ο οδηγός είναι κανένας από αυτούς που είναι οι φιλάσθενοι που παίρνουν άδειες κοντά σε αργίες ή είναι από αυτούς που συμμετέχουν ακόμα και σε παράνομες επεργατικές κινητοποιήσεις, μπορεί τελικά το άτομο να μην ανέβει στο λεωφορείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Κυρία Σαμολαδά, δέχτηκα καταγγελίες πριν δύο μήνες
Και τον Μάιο, πριν τρεις μήνες, και τον Μάιο ήμουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα, τον Γιάννη τον Ξυφαρά, ο οποίος είναι αρρωγός στα θέματα ευζωίας των ατόμων με αναπηρία. Γενικά το Υπουργείο είναι κοντά μας. Και του είπα για κάποιους οδηγούς, δεν μπορώ να ξέρω ποιοι είναι. Δέχτηκα παράπονο ότι όταν ήταν μόνο το ένα άτομο με αμαξίδιο στη στάση, το αγνόησαν. Όχι σε μία φορά, ήταν επαναλαμβανόμενα περιστατικά. Αυτό για μένα είναι αιτία απόλυσης, ξεκάθαρη. Το ξέρω. Να σηκωθούν και να φύγουν από εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι γίνεται, λίγο σύντομα, κύριε Καστρού, γιατί καταχράζομαι τον χρόνο. Το τρένο είναι προσβάσιμο, αλλά μόνο από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μόνο σε αυτούς τους δύο σταθμούς υπάρχει μια πτυσσόμενη ράμπα. Και το έθεσα υπόψη του Γιώργου του Καραγιάννη, του Υφυπουργού Υποδομών, ότι πρέπει σε όλους τους σταθμούς των τρένων να δημιουργηθούν οι υποδομές προσβασιμότητας. Οπότε το τρένο είναι μόνο για τους Θεσσαλονικείς και τους Αθηναίους. Για τους ενδιάμεσους σταθμούς και για τους άλλους δεν υπάρχει. Λιανοκλάδι πρόσβαση. Δεν κατεβαίνει κανείς. Πάμε παρακάτω. Όχι, ναι. Τα αεροπλάνο φυσικά είναι προσβάσιμο. Ναι, υπάρχει το high loader το σύστημα. Πέραν των μέσων μαζικής μεταφοράς, εν συντομία θα πούμε κάτι πολύ σοβαρό για τις ακτές. Οι ακτές μας δεν είναι προσβάσιμες. Δεν μπορώ να πάω σε μια παραλία να κάνω μπάνιο. Ακόμα και εκεί που υπάρχουν τα ελάχιστότατα 160 μηχανήματα σε όλη την Ελλάδα C-Track και γύρω στα 100 C-Access, στις χιλιάδες παραλίες έχουμε 250-260 μηχανήματα. Δεν εξυπηρετούν. Αυτό που πρότεινα στο Υπουργείο και είναι πάρα πολύ φθηνή λύση και εξυπηρετεί τα άτομα, τα αυτοεξυπηρετούμενα, τους αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες αναπηρικού αμαξιδιού, είναι την κατασκευή ραμπών με το ειδικό υλικό μέχρι μέσα στη θάλασσα, κατόπιν αδειοδότηση από την εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου, γιατί είναι γυάλος, ούτως ώστε εγώ να μπορώ να μπω με το δικό μου το αμαξίδιο ή με ένα κοινόχρηστο στην οργανωμένη παραλία, μέχρι μέσα στη θάλασσα να κολυμπήσω και απλά κάποιος να με βοηθήσει να μου φέρει το αμαξίδιο μόνο, τίποτα άλλο. Η αυτοεξυπηρέτηση για εμάς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Σαμολαδά. Και έχουμε δικαίωμα και να κάνουμε διακοπές και να ταξιδεύουμε και να χαρούμε τη θάλασσα που έρχονται εκατομμύρια-εκατομμυρίων ξένοι. Δεν το συζητάμε. Ήδη, κύριε Καστούρα, μου έρχονται μηνύματα, μου λένε από φυσιοθεραπευτή ότι τα άτομα σε αμαξίδιο είναι πάνω από 50.000 στη Θεσσαλονίκη. Πόσους βλέπεις να κυκλοφορούν κάθε μέρα? Εδώ παίζει στα πεζοδρόμια και δυσκολεύονται. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το μήνυμα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και ξέρω ότι... άτομα με λευκό μπαστούνι δεν βλέπουμε. Άλλο μεγάλο ζήτημα. Τι να πούμε, το έχουμε κουβεντιάσει αυτό σε άλλη εκπομπή. Κύριε Καστούρα, ξέρω ότι για όλα όσα θίξαμε έχετε συγκεκριμένες προτάσεις που τις έχετε καταθέσει στα αρμόδια Υπουργεία. Περιμένω να δω τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας. Με έχετε συμπαραστάτρια, σας το έχω ξαναπεί. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.